η Τουρκία ακύρωσε προγραμματισμένες ασκήσεις του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα λόγω των απαιτήσεων της σύμβασης του Μοντρέ. Με πιο απλά λόγια, έκαναν πράξη αυτό που είχαν πει τον περασμένο Φεβρουάριο, ότι κλείνουν τα στενάκια στο ΝΑΤΟ βάσει της σύμβασης του Μοντρέ και πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 19 της σύμβασης για τις εμπόλεμες χώρες και το άρθρο 21 για να κλείσει τη διέλευση με τα στενά για άλλα κράτη, εάν η ίδια η Τουρκία κινδυνεύει με πόλεμο. Αυτό δήλωσε την Τρίτη ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Ανατολού. Αλλά η ουσία είναι πιο ζουμερή. Βρετανικά και γαλλικά πλοία είχαν ζητήσει να εισέλθουν στη Μαύρη Θάλασσα για να δημιουργήσουν διάδρομο ασφαλείας για ουκρανικά πλοία με σιτηρά που θα επιχειρούσαν να σπάσουν το ρωσικό αποκλεισμό στην ακόμα υποουκρανική κατοχή βορειοδυτική Μαύρη Θάλασσα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, εφαρμόσαμε τη σύμβαση του Μοντρέ στα πολεμικά πλοία, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε τον εναέριο χώρο ανοιχτό. Έξω από το Μοντρέ υπήρξαν αιτήματα από τη Ρωσία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διέλευση πλοίων. Εμείς, σύμφωνα με τη σύμβαση, ακυρώσαμε ή αναλάβαμε τις προγραμματισμένες ασκήσεις του ΝΑΤΟ. Παίζουμε σημαντικό ρόλο, εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας.